μέρα από το πρωί άρχισε η διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία εταιριών Total Nova Tech Gazprom Bank γαλλορωσικών συμφερόντων για το οικόπεδο νούμερο 9 στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Μια διαπραγμάτευση η οποία θεωρείται από όσους παρακολουθούν το θέμα και η πιο κρίσιμη, καθότι η επιλεγή σαν κοινοπραξία για απευθείας διαπραγμάτευση κατετάγει μόλις πέμπτη στη διαδικασία των προσφορών, ωστόσο προκαλώντας μάλιστα τότε και πολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, το Υπουργείο Εμπορίου ξεκινά τη διαπραγμάτευση με στόχο τη σαφή βελτίωση των τεχνοοικονομικών όρων για τους οποίους δεσμεύτηκε η εν λόγω κοινοπραξία. Το απόγευμα αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την γαλλική Total, αυτή τη φορά για το οικόπεδο 11, για το οποίο η γαλλική εταιρεία έχει υποβάλει από μόνη της πρόσφορα χθες. Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων άρχισε χθες με την διαπραγμάτευση με την Ιταλοκορεατικών συμφερόντων κοινοπραξία ΕΝΗ, με την οποία υπήρξε μια πρώτη επαφή και η οποία κλήθηκε να ανεβάσει επίσης τις τεχνοοικονομικές της προσφορές και ανανεώθηκε το ραντεβού για τις επόμενες 15 μέρες.